Έτσι. Δεν είναι το εμείς και εσείς. Είναι ότι βρίσκεται ευκαιρία να το κάνετε ένα. Όταν υποστηρίχθηκαν συμφέροντα πολύ συγκεκριμένα, με θαλπορή ιδιαίτερη, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μιλάτε για αυτούς τους οποίους σήμερα ξανακτυπάει η κουδούνα πιθανά. Όμως ο δικός μου φόβος όταν σας βλέπω είναι ότι η πολιτική που ακολουθήσατε είναι αυτή που σας διαπαιδαγώγησε να στέκεστε έτσι. Και αυτός είναι ο φόβος για το δικό μου κόμμα. Για το δικό μου κόμμα. Γιατί αύριο για να υπερασπιστούν αυτά τα μέτρα, η μετάλλαξή μας θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αυτός είναι φόβος. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι, να το πω έτσι, δεν καθορίζονται γενικά από τις ιδέες τους, από αυτό που κάνουν τους καθορίζει. Ξεκίνησα όμως από τους συναδέλφους οι οποίοι λένε εγώ είμαι υπέρ των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα τα είδαμε. Και σε εμάς έχουμε τέτοια προβλήματα. Για το πώς έσφιξαν τις δαγκάνες και σήμερα ασκούνανε ένα εξαιρετικό εκβιασμό. Και ο εκβιασμός ο μεγάλος είναι και η πατρίδα, αλλά είναι και ο χώρος μας να σπάσει, να έχει δεσμούς, να σταματήσει να έχει δεσμούς με τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τον λαϊκό κόσμο. Αυτό το κίνδυνο επισημαίνω. Πρέπει να βρούμε τρόπο διεξόδου από αυτή τη δαγκάνα. Δεν μπορεί να είναι ή χρεοκοπία άτακτη ή υλοποίηση πραγμάτων τα οποία είναι ζήτημα αν θα μπορούσαν να τα υλοποιήσουν άλλοι. Είναι ζήτημα. Μας έφτασαν σε αυτόν τον εκβιασμό και λέμε ότι δεν υπάρχει τρίτη λύση. Παρόλο ότι μένουν ώρες μέχρι να πάει η αντιπροσωπεία εκεί. Άλλη λύση υπάρχει για αυτό το κίνημα με αυτό το λαό που συγκινηθήκαμε για το ποσοστό που δώσε, στις συνθήκες που το έδωσε. Και θέλουμε απλά να μας καταλάβει ο λαός ή να τον βάλουμε σε μια άλλη κίνηση. Να είμαστε δηλαδή αντίστοιχοι της αξιοπρέπειας που έδωσε και του αναστήματος που έδωσε. Δυστυχώς ήρθαν οι μέρες έτσι που να γιορτάζεται έξω το όχι και σε αυτή την αίθουσα να φοβάμαι τη μετάλλαξη την οποία μπορούμε να πάθουμε. Θα αναγκαστούμε για να τα ωραιοποιήσουμε να φτιάξουμε το δικό μας success story. Θα αναγκαστούμε. Έχω τη γνώμη ότι ένα λαϊκό κίνημα και στα δύσκολα μπορεί να κάνει πίσω, να κάνει έτσι, αλλά βρίσκει τρίτη λύση, τέταρτη, διέξοδο. Δεν τα αφήνει τα πράγματα να οδηγηθούν 6 μήνες έτσι. Βγάλαμε ένα συμπέρασμα τι έπρεπε να κάνουμε με τις τράπεζες. Βγάλαμε ένα συμπέρασμα τι έπρεπε να κάνουμε με όλους αυτούς. Δεν είναι δικαναλάρχες, τα συμφέροντα είναι που οργάνωσαν όλο αυτό το όργιο υπέρ του ναι και δεν πέρασε. Αυτό μας δείχνει σε ποιον πρέπει να στηριχτούμε απάνω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζηλά.